Το Νότιο Αιγαίο το 2019 κατέριψε και το ιστορικό ρεκόρ του 2018 στον τουρισμό, αναφέρεται σε δελτίο τύπου της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα νησιά του Αιγαίου ανεβαίνουν στο βάθρο του πρωταθλητή του ελληνικού τουρισμού. Επισημαίνεται σε όλους τους τουριστικούς δείκτες και κυρίως στα έσοδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στον ρυθμό λοιπόν το συνεχιζόμενο ρεκόρ κινήθηκε για τέταρτη κατά σειρά χρονιά ο τουρισμός στο Νότιο Αιγαίο, ο οποίος το 2019 άφησε μακράν πίσω το όχι μόνο τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, αλλά και το ρεκόρ που το ίδιο κατήχε το 2018, καταγράφοντας μια ακόμα ιστορική επίδοση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας για το 9 Ιανουαρίου του Σεπτεμβρίου 2019, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας σε όλους ανεξαιρέτους δείκτες που αφορούν τις αφήξεις, τις διανυκτερεύσεις και κυρίως τα έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντίπαλος του Νοτίου Αιγαίου τα τελευταία χρόνια, από το 2016 και μετά, είναι μόνο ο εαυτός του, αφού συνεχίζει να καταρρύπτει το ένα μετά το άλλο τα δικά του ετήσια ρεκόρ, αφήνοντας πίσω περιφέρειες που παραδοσιακά κρατούσαν τα σκύπτρα του ελληνικού τουρισμού, παγιώνοντας την θέση του πρωταθλητή και αναγνωρίζει πλέον ως απομηχανή της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με μερίδιο 40% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές εισέρχονται και έρχονται μετά από το 2015, τη χρονιά της κορύφωσης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και μάλιστα στην πιο υποχρηματοδοτούμενη περιφέρεια της χώρας, αποτελεί μια πλήρη δικαίωση στις επενδύσεις, όχι μόνο σε μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων της, αλλά σε και επίπεδο στρατηγικών επιλογών με σχέδιο και συνεργασίες στο τομέα που αντιστοιχεί στο 96% του τοπικού ΑΕΠ. Η έρευνα των συνόρων της Τραπέζης Ελλάδος διενεργείται στα κυριότερα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτίμηση των ταξιδιωτικών δαπανών. Για το Νότιο Αιγαίο αφορά τις κυριότερες χώρες προέλευσης των επισκεπτών και συγκεκριμένα τις χώρες Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ολλανδία, Ρωσία και Πολωνία. Ειδικότερα τα στοιχεία που ανεβάζουν για μια ακόμα χρονιά το Νότιο Αιγαίο στο βάθρο του πρωταθλητή του ελληνικού τουρισμού είναι τα εξής. Ταξιδιωτικές εισπράξεις αναπεριφέρεια. Στο Νότιο Αιγαίο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019 ανήλθαν σε 4.697,5 σημαντικά αυξημένα σε έναντι του αντίστοιχου 9 μήνου του 2018 που ήταν 3.993,5 και του 2017 στα 3.286,8. Χαρακτηριστικό της δυναμικής ανόδου των εισπράξεων στο Νότιο Αιγαίο είναι το γεγονός ότι οι εισπράξεις του 9 μήνου είναι αισθητά υψηλότερες και από αυτό ακόμα το 12ο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2018, όπου το κλείσιμο της χρονιάς έγινε στα 4.414,1. Αυτό σημαίνει ότι επικυρωποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για ολόκληρο το 2019, το οποίο αναμένεται να φέρουν το Νότιο Αιγαίο και πάλι στην κορυφή για τέταρτη συνεχή χρονιά, με νέο ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων. Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 9 μήνου του 2019, το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κρήτη με 3.194,7 η Κεντρική Μακεδονία με 2.048,9 η Αττική με 2.039,8 η Ταϊόνια νησιά με 1.839 και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας με μικρότερα ποσοστά. Αφήξεις τώρα ανά περιφέρεια. Στο Νότιο Αιγαίο η αφήξη επισκεπτών από τις κυριότερες χώρες προέλευσης που προαναφέρθηκαν το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 6.025 εναντί 5.816 επισκεπτών το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και 5.083 το 2017. Το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 5.903 επισκέπτες το 9ο, η Αττική με 4.654, η Κρήτη με 4.584, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη με 3.216, τα Ιόνια νησιά με 2.853 και ακολουθούν οι υπόλοιπες περιφέρειες με μικρότερο αριθμό επισκεπτών. Οι διανυκτερεύσεις αναπεριφέρεια. Στο Νότιο Αιγαίο, οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών από τις κυριότερες χώρες προέλευσης το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 47.990 εναντί 41.214 επισκεπτών το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και 36.102 το 2017. Το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κρήτη με 38.273 διανυκτερεύσεις το 9ο, η Κεντρική Μακεδονία με 37.289, η Αττική με 26.597, τα Ιόνια νησιά
με 22.568 και ακολουθούν οι υπόλοιπες περιφέρειες με μικρότερο αριθμό διεκτερεύσεων. Η δαπάνη τώρα που είναι πολύ σημαντική, αναεπίσκεψη. Στο Νότιο Αιγαίο, η δαπάνη αναεπίσκεψη το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 779,6 του ευρώ έναντι 686,7 του ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 18 και 646,6 ευρώ του 17. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δαπάνη στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας για το 2018, ανήλθε στα 599,4 του ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνοι στο το Νότιο Αιγαίο ακολουθούν η Κρήτη με 696,9 ευρώ, τα Ιόνια νησιά με 644 ευρώ, η Πελοπόννησος 483, ενώ το Βόρειο Αιγαίο με 459,5 του ευρώ, η Αττική 438, η Θεσσαλία με 474, η Κεντρική Μακεδονία με 347 και ακολουθούν οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας με χαμηλότερο δαπάνη. Να επισκέπτει.